Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα εισαγωγικά να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι πριν από 2 μήνες, στις 5 Ιουνίου, ευνηδιαστικά, η Βουλή έκλεισε και ξεκίνησαν τα θερινά τμήματα. Ο λόγος που επικαλέστηκε τότε η μνημονιακή πλειοψηφία για το κλείσιμο της Βουλής ήταν ότι δεν υπήρχε νομοθετικό έργο. Με αποτέλεσμα τότε την ώρα να βρίσκομαι στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να μην μπορώ να βρω το χαρακτηρισμό να χρησιμοποιήσω για αυτή την επιλογή και για αυτή την δικαιολογία. Να πω λοιπόν ότι ήταν ένα ψέμα, να πω ότι ήταν απάτη, υποκρισία, ίσως και τα τρία αυτά μαζί να ταιριάζουν. Διότι στις 4 εβδομάδες που λειτουργούν τα θερινά τμήματα, ως διαμαγείας έχουν κατατεθεί και συζητιούνται 4 λειτουργούσες 5 εβδομάδες, έχουν κατατεθεί και συζητιούνται 7 νομοσχέδια και 1 διεθνή σύμβαση. 7 εβδομάδες αυτό είναι το θέμα. Σας υπήρχε και ένα κενό ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο θερινό τμήμα, γι' αυτό. 7 νομοσχέδια και 1 διεθνής σύμβαση. Χώρια αυτά που ήταν σε εκκρεμότητα. Για αυτήν την καταπάτηση κάθε κοινοβουλευτικής δεοντολογίας όμως, η κατά τα άλλα λαλίστατη κυβερνητικοί βουλευτές και κυρίως οι υπουργοί κουβέντα δεν ψελίζουν 2 μήνες τώρα. Και από την δική τους την πλευρά ενδεχομένως και καλά να κάνουν, διότι σε αυτή την περίπτωση η σιωπή μπορεί να μην είναι χρυσός, τουλάχιστον όμως τους απαλλάσσει από τη γελιοποίηση. Γιατί τι να πούν όταν σε όλους είναι φανερό ότι η μεθόδευση αυτή δείχνει όχι μόνο τον φόβο απέναντι στον λαό, αλλά και μπροστά σε κάθε δημοκρατική διαδικασία, σε κάθε ίχνος ουσιαστικού διαλόγου και αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια της Βουλής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ζούμε πρωτόγνωρες, αντικοινοβουλευτικές θα έλεγα στιγμές τα 4 τελευταία χρόνια. Τέτοια προκλητική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά, τέτοια περιφρόνηση της δημοκρατίας δεν έχει υπάρξει στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Μετά από 40 χρόνια μεταπολιτευτικού κοινοβουλευτικού βίου έχετε οδηγήσει σε πρωτοφανή κατάντια και απαξίωση την κοινοβουλευτική διαδικασία. Σε τέτοιο σημείο απαξίωσης που οι πολίτες αναρωτιούνται, οι βουλευτές πιστεύω όλων των πτερίγων αναρωτιούνται ποιος είναι ο ρόλος τους. Τι ακριβώς παριστάνουν. Υπάρχει μια διαρκής παραβίαση της δημοκρατικής νομιμότητας, διαρκής παράκαμψη του Κοινοβουλίου, αλλά και αυταρχισμός. Όλα αυτά δεν είναι κάποιες εξαιρέσεις, είναι ο κανόνας της μνημονιακής διακυβέρνησης. Έχετε κάνει σε 4 χρόνια όσες επιστρατεύσεις δεν είχαν γίνει από το 1974 στο 2012. Θυμάστε μήπως πως είχε αποκαλέσει ο Πρωθυπουργός όταν ήταν στην αντιπολίτευση της επιστρατεύσεις? Χουντικές μεθοδεύσεις είχε αποκαλέσει. Συγχαρητήρια που τις ενστερνίζεστε απολύτως και τις εφαρμόζετε αυτές τις χουντικές μεθοδεύσεις κατά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πόσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχετε φέρει, θυμάστε? 24 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου στα 2 τελευταία χρόνια. Μια δυνατότητα που το Σύνταγμα προβλέπει μόνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, εσείς τις έχετε μετατρέψει σε καθημερινή πρακτική. Γιατί? Διότι οικοδομείται ένα αυταρχικό κράτος έκτακτης ανάγκης στη θέση του μεταπολιτευτικού κράτους δικαίου. Τη δε κοινοβουλευτική διαδικασία την έχετε απαξιώσει εντελώς. Φτάσατε στο απότατο σημείο γελιοποίησης να αναθέσετε στο πρώτο θερινό τμήμα να αποφανθεί και μάλιστα διαβοής διαβοής της προεπιλεγής σας μάλιστα πλειοψηφίας των 51 βουλευτών για το αν θα εφαρμοστεί ή όχι το Σύνταγμα. Να αποφαθούν δηλαδή διαβοής 50 βουλευτές αν θα εφαρμοστεί το άρθρο 44 του Συντάγματος που παρέχει σε μια ισχυρή μειοψηφία άνω των 120 βουλευτών να προκαλέσουν συζήτηση στην Ολομέλεια για τη διενέργεια δημοψηφίσματος σε κρίσιμο κατά την κρίση τους νομοσχέδιο. Σκεφτείτε πόσο έολο και πόσο αστείο εν τέλει είναι αυτό που πράξατε, παρακάμπτοντας και την ίδια την βούληση του Προέδρου της Βουλής, ας μου επιτρέψει, και η παρουσία του εδώ όσες φορές ομιλώ τον τιμά, πρέπει να λέμε και τα καλά και τα κακά. Προσπαθήσατε λοιπόν να δημιουργήσετε ένα δεδικασμένο που είναι αστείο, αν το δείτε δηλαδή μακροσκοπικά. Με δύο λόγια, κάθε πλειοψηφία στο μέλλον θα μπορεί να αποφαίνεται κατά το δοκούν για το αν θα παρέχει όχι τα δικαιώματα που το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει στην εκάστοτε μειοψηφία της Βουλής. Το ίδιο δεν κάνατε και στην πρόταση που καταθέσαμε, στην πρόταση μορφής, και εδώ ο Υπουργός Επικρατείας την απεδέχθη και μετά από λίγο, επειδή υπήρξε άνωθεν κυβερνητική εντολή να διορθωθεί η γκάφα, ήρθατε εδώ και θέσατε πάλι σε διαδικασία ψηφοφορίας η πλειοψηφία να αποφασίσει για το αν η μειοψηφία θα ασκεί τα δικαιώματα που τους ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Αλλά δεν είναι μόνο η απαξίωση της Βουλής και του Συντάγματος. Είναι και η απαξίωση του ίδιου του βουλευτή. Η εκπρόθεσμη σε άσχετα νομοσχέδια τροπολογία έχει γίνει κανόνας. Αυτό το θέατρο των νομοτεχνικών βελτιώσεων των βουλευτικών και καλά βουλευτικών τροπολογιών, των νομοσχεδίων με τη διαδικασία του ψεκάστε, ψηφίστε, τελειώσατε, έγιναν καθεστώς τα δωράκια σε μικρά και μεγάλα συμφέροντα με άσχετες τροπολογίες λίγο πριν από την ψήφιση των νομοσχεδίων, τις οποίες μάλιστα δεν διστάζεται και να τις χαρακτηρίσετε ως προαπαιτούμενα της Τρόικας, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι. Διάβαζα προχθές τη δήλωση του πρώην Πρόεδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, που ευλόγως εζήτησε να γίνει κάποια στιγμή μια εξεταστική επιτροπή που θα εξετάσει ποιοι και πόσοι από τους νόμους που ψηφίστηκαν ως δήθεν προαπαιτούμενοι της Τρόικας ήταν όντως προαπαιτούμενοι και ποιοι και πόσοι από αυτούς ωφέλησαν την προσπάθεια της δημοσιονομικής εξυγίανσης και ποιοι και πόσοι ωφέλησαν συγκεκριμένα ιδιωτελή συμφέροντα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον για να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η απαξίωση δεν αφορά μόνο τους βουλευτές αντιπολίτευσης. Εγώ θα έλεγα δε ότι αφορά κυρίως τους βουλευτές της συμπολίτευσης. Γιατί η απαξίωση της αντιπολίτευσης, να το πω κι αλλιώς, είναι και μια επιλογή που στο τέλος τη χρεώνεται η κυβέρνηση. Και σε τελική ανάλυση δικαιώνει και την κριτική της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Νομίζετε δηλαδή ότι περιποιεί τιμή στον Πρωθυπουργό που 2 χρόνια τώρα δεν έχει βρει ούτε μια μέρα, ούτε μισή ώρα να έρθει στη Βουλή να απαντήσει σε ερωτήσεις των αρχηγών της αντιπολίτευσης όλων των κομμάτων? Ούτε μισή ώρα. Αυτό ποιον απαξιώνει? Στους αρχηγούς των κομμάτων απαξιώνει? Τον ίδιο τον Πρωθυπουργό απαξιώνει. Αποδεικνύει ποια είναι η αντίληψή του για τον κοινοβουλευτισμό, ποια είναι η αντίληψή του για την κοινοβουλευτική διαδικασία και το δημοκρατικό διάλογο. Μια αντίληψη που φυσικά δείχνει να υιοθετεί και συνολικά η κυβέρνηση πέραν του ιδίου του Πρωθυπουργού. Σε πόσες ερωτήσεις απαντούν οι υπουργοί? Κάποια περίοδο που το μετρήσαμε δεν απαντούσαν ούτε στο 50% των ερωτήσεων. Είναι αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία? Με όλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οφείλουμε να σας καταθέσουμε την εκτίμηση ότι με όλα αυτά δεν κάνετε τίποτα παραπάνω από το να πληγώνετε την ίδια τη δημοκρατία και από το να δίνετε άλοθη και έδαφος σε έναν αντιπολιτικό και αντικοινοβουλευτικό λαϊκισμό. να δίνετε πάτημα στην ακροδεξιά και στους εχθρούς της δημοκρατίας. Διότι το καλύτερο δώρο στους εχθρούς της δημοκρατίας είναι μια δημοκρατία παράλυτη και ένα κοινοβούλιο απαξιωμένο. Ένα κοινοβούλιο βιομηχανία ανεξέλεγκτης επικύρωσης μνημονιακών διαταγμάτων, αλλά και πλυντήριο σκανδάλων και νεκροταφείο ποινικών δικογραφιών, για να πιάσουμε και μια άλλη πλευρά. Διότι ξέρετε πόσες δικογραφίες έχουν διαβεβαστεί στη Βουλή από το 2012 και μετά. 89. Και μία που κάνατε πως δεν ξέρετε που είναι και που στον δρόμο χάθηκε και μετά βρέθηκε, 90. Πόσες εκκρεμούν από την προηγούμενη εκλογική περίοδο? 70, σύνολο 160. 160 δικογραφίες. Εκτός από δύο που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τα δυνατά να ερευνηθούν, όλες οι υπόλοιπες στα συρτάρια. Γιατί στόχος δεν είναι να γίνει μόνο το μνημόνιο καθεστώς, αλλά και οι δεκάδες διατάξεις της ντροπής για αμνίστευση, ασυλία, ατιμωρησία προσώπων, πολιτικών, πρώην και νυν υπουργών, τραπεζιτών και στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με το σημερινό πολυνομοσχέδιο συνεχίζεται την μνημονιακή παράδοση της κακής και πρόχειρης νομοθέτησης που αποσκοπεί απλώς και μόνο στην εξυπηρέτηση ειδικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Αναφέρομαι στο ζήτημα της ενσωμάτωσης του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Για ποιο λόγο ακριβώς ενσωματώνεται τώρα στον κανονισμό του 11 και όχι αυτόν του 2014, που σε αρκετά σημεία είναι μετατοπισμένος και μάλιστα σε μια κατεύθυνση που εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα του δημοσίου? Διότι στον κανονισμό του 14 δημόσιες συμβάσεις παραχώρησης εξαιρούνται από το ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο και ταυτόχρονα εισάγουν για πρώτη φορά την έννοια του ρίσκου που φέρει ο ίδιος ο ιδιώτης επενδυτής, ενώ σήμερα στην Ελλάδα, που έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σε συμβράξεις δημόσιου ιδιωτικού στον κόσμο, τον κίνδυνο τον επομίζεται στο σύνολό το δημόσιο. Δεν είναι αυτό εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων που προσδοκούν να αναλάβουν δημόσια έργα? Σας ξαναθυμίζω την περίπτωση των αυτοκινητοδρόμων, που το κόστος της χρεοκοπίας του έργου το ανέλαβε εξ ολοκλήρου το δημόσιο. Κάποιοι επωφελήθηκαν από αυτό, ή δεν είναι έτσι? Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση της εισαγωγής του ανταγωνιστικού διαλόγου, όπου το δημόσιο δίνει πλέον τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να καθορίζουν οι ίδιοι τους όρους των δημόσιων συμβάσεων, με την εκ των πραγμάτων παραίτηση του δημοσίου από τον καθορισμό των όρων και των προδιαγραφών. Κατά τον ίδιο όμως τρόπο που νομοθετείτε εξυπηρετώντας επιχειρηματικά συμφέροντα, νομοθετείτε και τους εαυτούς σας. Οι ρυθμίσεις που φέρνετε για την αλλαγή στο πόθεν έσχες είναι ενδεικτικές. Είπε πριν ο Παναγιώτης Ολαφαζάνης ότι φτιάχνεται μια επιτροπή που στην πραγματικότητα είναι κυβερνητικό όργανο. Όμως να ξέρετε ότι αυτό το παιχνίδι κάποια στιγμή θα τελειώσει. Μην νομίζετε ότι θα ξεφύγει κανείς με τέτοιες μεθοδεύσεις. Πέρα όμως από την εξυπηρέτηση ειδικών συμφερόντων, το νομοσχέδιο αυτό επιχειρεί τη διάλυση των τελευταίων υπολειμμάτων του κοινωνικού κράτους. Μεθοδεύεται την εξαφάνιση των επικουρικών συντάξεων, την εξαφάνιση των μετοχικών ταμείων, τη συρρίκνωση των εφάπαξ. Πριν από λίγο συναντήθηκα με τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών ενώσεων των ενστόλων. Αλήθεια, τι απέγινε αυτή η μεγάλη αγάπη σας για τους ενστόλους? Η μεγάλη αγάπη και η έγνοια του ίδιου του Πρωθυπουργού για τους αστυνομικούς. Φαίνεται ότι από την πολλή αγάπη και το σφιχταγκάλιασμα θα τους πνίξετε τους ανθρώπους. Πόσο υποκριτές όμως μπορεί να γίνεστε και να κοροϊδεύετε τον κόσμο με τα προεκλογικά επιδόματα του κοινωνικού μερίσματος, όταν ήδη τους έχετε πετσοκόψει τους μισθούς, και με τη μετεκλογική ληστεία στα αποθεματικά των ταμείων τους. Δείτε τι ακριβώς κάνετε τώρα. Τιμωρείτε ένα κλάδο που παρά τις τεράστιες απώλειες από το PSI κατάφερε να διατηρήσει υγιή τα επικουρικά ταμεία και τα εφάπαξ. Και τώρα έρχεστε εσείς και τα αρπάζετε. Έχει λογική αυτό. Και κυρίως, πέρα από λογική, έχει ηθική αυτή η στάση. Η στάση της υποκρισίας, της κολακίας από τη μια και της ληστείας από την άλλη. Αλλά φαίνεται ότι οι αληθινές αγάπες είναι αυτές που κρατάνε και η αληθινή αγάπη του κυρίου Σαμαρά και της κυβέρνησης του δεν είναι προς τους ενστόλους. Η αληθινή αγάπη του κυρίου Σαμαρά και της κυβέρνησής του είναι προς τους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης. Των χρεοκοπημένων φυσικά μέσων ενημέρωσης, που όλος παραδόξως οι ιδιοκτήτες τους επιμένουν να συντηρούν με τα λεφτά των τραπεζών φυσικά, όχι τα δικά τους, τράπεζες που τις πληρώνει ο ελληνικός λαός που χυμάζεται. Είχατε λοιπόν το θράσος να φέρετε μια τροπολογία δεκάδων σελίδων σε νομοσχέδιο που αφορά την κύρωση της σύμβασης δωρεάς στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη, και εσείς αντί για τη δωρεά στο νοσοκομείο μας αποκαλύψατε τη δωρεά στη διαπλοκή. Ωραία κοινοβουλευτική διαδικασία. Η διαπλοκή συντάσσει τις θελήσεις της και η μνημονιακή πλειοψηφία της κάνει νόμο του κράτους. Και τι επιδιώκεται με όλα αυτά? Να χαρίσετε χρέη σε χρεοκοπημένες εταιρείες μέσω ενημέρωσης. Αν ένας ταλέπωρος επιχειρηματίας, κύριε Χαρδούβελη, που ήσασταν χρόνια τραπεζικός και έχετε γνώση και ευθύνη για όλα αυτά. Αν ένας ταλέπωρος επιχειρηματίας προσπαθεί σε αυτή τη χώρα να στήσει μια επιχείρηση της προκοπής, να δώσει θέσεις εργασίας, τον διαλύεται στους φόρους και οι τράπεζες, αν του δώσουν ρευστότητα, αν του δώσουν, θα του δώσουν με ληστρικά επιτόκια, πολλαπλάσια, τριπλάσια από αυτά που δίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αν ο κακόμοιρος αυτός επιχειρηματίας βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να χρωστάει, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Οι μάγκες της διαπλοκής όμως και χρωστάνε και δημόσια έργα παίρνουν και χρηματοδοτικές ροές από τις τράπεζες έχουν και κουρεύεται και τα δανειά τους. Πώς γίνεται αυτό, να μας πείτε πώς γίνεται αυτό? Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ, να μας πείτε σε αυτή τη χώρα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα σε αυτή τη χώρα? Η σιγεία των κορόιδων. Θα μιλήσετε μετά. Θα ολοκληρώσω την ομιλία μου και θα μιλήσετε μετά. Κύριε Υπουργέ, θα έχετε το λόγο μετά. Κύριε Αρχηγέ, επιτρέπετε τη διακοπή? Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Θα έχετε το λόγο. Θα απαντήσετε μετά, κύριε Σταμάτη. Μην αδειμονείτε. Εδώ που τα λέμε όμως, για να πω και τη μαύρη αλήθεια, δεν είναι και μικρός ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Δεν θα μπορούσε να κρατηθεί καμιά μνημονιακή κυβέρνηση αν δεν προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να τη στηρίξουν. Αν δεν προσπαθούσαν να κάνουν το μαύρο άσπρο, να μετατρέψουν αυτή την κατάσταση της κόλασης που ζει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού σε success story, σε κατάσταση ευδαιμονίας. Και βεβαίως αυτή τη στήριξη, ιδίως την προεκλογική στήριξη, θυμηθείτε τι λέγανε 2 μέρες πριν τις ευρωεκλογές κάποια από αυτά τα μέσα. Ότι έρχεται η καταστροφή αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει με 2 μονάδες, πόσο μάλλον με 4. Λοιπόν, αυτή τη στήριξη, επειδή ο κ. Σαμαράς δεν είναι αγνώμων, την ανταποδίδει. Με το αζημίωτο φυσικά, διότι οι εκλογές ξανάρχονται. Μόνο που δεν έχετε καταλάβει κάτι. Δεν σας σώνουν αυτά. Πια δεν σας σώνουν αυτά? Διότι ο κόσμος, μια του ψεύτη, 2 του ψεύτη, 3 και η κακή του μέρα. Έχει καταλάβει ο κόσμος το ρόλο που παίζουν ορισμένα μέσα ενημέρωση σε αυτό το σύστημα. Και η δύναμη της αλήθειας που ο καθένας γύρω μας βιώνει, να το ξέρετε, είναι πιο δυνατή από τα παραμύθια με τα οποία προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Και ας έχουν γνώση οι φύλακες, τίποτα και κανένας δεν θα ξεχαστεί. Ιδίως όσοι πάρουν μέρος σε αυτήν την άθλια συναλλαγή. Διότι έχουμε επαναλάβει και το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ξυλώσουμε αυτό το άθλιο καθεστώς της διαπλοκής πολιτικής εξουσίας με την οικονομική ολιγαρχία που κρατά τον τόπο μας χρόνια τώρα καθυλωμένο. Την ίδια στιγμή μάλιστα που η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου της εργασίας υποφέρει και η μεσαία τάξη διαλύεται. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα στο κατακαλό καιρό, εκατομμύρια νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος του νέου αυτού φόρου, του ΕΝΦΙΑ. Ένας φόρος έσχος που τιμωρεί όσους δούλευαν μια ζωή για να αποκτήσουν ένα κεραμίδι να στεγάσουν τα παιδιά τους. Ένας φόρος που δείχνει όλη την αναλγησία, την αγριότητα, την νεοφιλελεύθερη παγερότητα που εσείς αποκαλείτε μεταρρύθμιση. Ένας φόρος που βάζει πλούσιους και φτωχούς, έχοντες και μη έχοντες, άνεργους και εργαζόμενους στον ίδιο παρονομαστή. Πείτε μου πώς θα τον πληρώσουν αυτό το φόρο. Πού θα τα βρουν οι ρημαγμένοι εδώ και 4 χρόνια από τις πολιτικές σας πολίτες. Αυτό φαίνεται όμως να μην δείχνει να σας απασχολεί. Κόψτε το λαιμό σας, βρείτε να τα φέρετε, λέτε. Δεν έχετε όμως καταλάβει μάλλον. Έχετε εικόνα από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματική εικόνα. Η πραγματική εικόνα είναι αδυναμία πληρωμής για τη μεγάλη πλειοψηφία. Έχετε εικόνα για τα αρνητικά αποτελέσματα που θα έχει αυτό στην οικονομία, για τη διάλυση της οικονομίας, για το κλείσιμο επιχειρήσεων που θα προκαλέσετε. Ή μήπως, κυρία Χαρδούβελη, αυτό το γνωρίζετε. Γι' αυτό που ό,τι έμαθα χθες, είπατε ότι οι επενδύσεις πάνε χάλια και ο Έλληνας δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Βέβαια, μετά από τόσο ξύλο που έφαγε και τόσο ξύλο που συνεχίζει να τρώει και συνεχίζει να του ρίχνεται, πού να βρει να ψωνίσει. Να σας πω λοιπόν εγώ τι αποτέλεσμα θα έχει αυτός ο φόρος. Απλώς θα αυξήσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη ακόμα περισσότερο, ενώ αυτά ήδη αυξάνονται κατά 1 δισεκατομμύριο κάθε μήνα. Και ποια είναι η ειρωνία? Ότι κάποιος για να απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ πρέπει εκτός των άλλων να μην έχει ληξιπρόθεσμα χρέη σε εφορία ή ασφαλιστικό ταμείο. Αυτά νομοθετείτε. Και έρχεστε εδώ και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και μιλάτε και για λάθη. Ας αφήσετε τα λάθη. Εδώ είναι επιλογές αυτές που κάνετε. Και σας ρωτώ, τι έχετε να απαντήσετε σε έναν άνθρωπο που με βρήκε προχθές και μου είπε ότι πέρυσι είχε αντικειμενική αξία για 28 στρέμματα στην ορεινή Ηλία 480.000 ευρώ και φέτος έχει 5 εκατομμύρια. Τι θα το απαντήσετε, ότι ξαφνικά τον κάνατε να αισθάνεται τσιφλικάς με τα 28 στρέμματα στην ορεινή Ηλία? Τι θα πείτε σε ένα ζευγάρι υπερήλικων αγροτών που με συνάντησε προχθές στην Αίγινα με παλαιό σπίτι που είχε αντικειμενική αξία και φορολογούνταν για 40.000 ευρώ και τώρα του βάλατε να φορολογείται για 700.000 ευρώ και τους καλείτε να πληρώσουν 8.500 ευρώ φόρο, όσα δηλαδή είναι η σύνταξη του ΟΓΑ και για τους δύο ολόκληρο το χρόνο? Τι θα τους πείτε? Ότι έγιναν ξαφνικά πλούσιοι και το καταλάβανε, θα τους πείτε? Ή ότι κάναμε λάθος? Έφυγε ο κύριος Θεοχάρης και δεν έχετε πού να τα φορτώσετε τώρα. Πώς θα εξηγήσετε ότι όποιος διαθέτει πλάκες χρυσού και πανάκριβα έργα τέχνης δεν πληρώνει το 1 ευρώ, ενώ όποιος έχει ένα σπίτι στο Περιστέρι ή ένα κτήμα στην ορεινή Κορινθία θα πληρώνει? Πόσο λογικό είναι αυτό? Ο δείκτης που αποτυπώνει την παραφροσύνη είναι ο εξής. Ακούστε. Το 2009 εισπράχτηκαν 500 εκατομμύρια από φόρους ακινήτων και τώρα υπολογίζεται να τους πάτε στα 4 δισεκατομμύρια. Οκταπλασιασμός. Τι οκταπλασιάστηκε, κύριε? Η αποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού? Η πραγματική αξία της περιουσίας των Ελλήνων μέσα στα χρόνια της ύφεσης και της κρίσης? Η φοροδοτική τους ικανότητα οκταπλασιάστηκε? Όχι. Τίποτα από αυτά. Οκταπλασιάστηκε, πολλαπλασιάστηκε η αναλγησία σας και η βιαιότητα των μνημονιακών επιλογών της Τρόικα που εσείς υλοποιείτε. Και βεβαίως να μην αναφερθώ στις offshore επιχειρήσεις και στην ακατάγραφη περιουσία τους. Δεν την έχει καταγράψει κανείς. Πόσες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα φορολόγητα ακίνητης περιουσίας ανήκει σε offshore επιχειρήσεις? Θα φτιάξετε ποτέ μητρό offshore επιχειρήσεων να ξέρουμε τουλάχιστον πόσες είναι? Δεν αναφέρομαι βεβαίως και στα όσο απλός κόσμος συζητά και λέει ούτε δεκάρα τη λίστα Λαγκάρτ, τίποτα για τις τριγωνικές συναλλαγές, από το λαθεμπόριο πετρελαίου και καπνού, για τις εταιρείες που με τζίρο 200 και 300 εκατομμύρια δηλώνουν ζημίες και παρόλα αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν, αλλά τα παίρνετε, ξεζουμίζετε τους μεροκαματιάριδες, τους βιοπαλαιστές. Αυτή είναι η πολιτική σας. Η λογική του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, να με συγχωρέσετε. Η λογική του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από τη δική σας. Έχουμε δεσμευτεί για επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, για προστασία από τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, για κατάργηση του αυτόφορου για χρέη στο δημόσιο, γιατί το ανελαίητο φοροκυνηγητό των μικροοφιλετών όχι μόνο δεν αποδίδει, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα φόβου και κατατρομοκράτησης των πολιτών. Έχουμε δεσμευτεί να δώσουμε λύσεις στο θέμα των χρεών στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, που και θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα, αλλά και θα ανακουφίσει τους πολίτες που βρίσκονται σε απόλυτη αδυναμία. Και φυσικά να αναθεωρήσουμε πλήρως το καθεστώς του ειδικού φόρου ακίνητης περιουσίας, για να περιλαμβάνει μόνο τον πραγματικά μεγάλο σωρευμένο πλούτο και όχι να ρημάζει την ακίνητη περιουσία των οικοκυριών. Διότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να πάψουμε να φορολογούμε τη φτώχεια και να φορολογήσουμε τον πλούτο. Το μεγάλο πλούτο που εδώ και χρόνια κάνει πάρτι στις πλάτες του ελληνικού λαού που ζει αυτή την ατελείωτη τραγωδία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το πολυνομοσχέδιο αυτό αποδεικνύει ότι αυτό το δράμα δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος, η κυβέρνησή σας όμως φτάνει στο τέλος της. Έρχεται μια νέα μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία με τη στήριξη των δημοκρατικών πολιτών και των κινημάτων, με τη στήριξη του κόσμου της εργασίας και της νέας γενιάς. Όσο και αν ξυλώσετε το πουλόβερ της δημοκρατίας και των μεταπολιτευτικών κατακτήσεων του λαού μας, δεν θα τα καταφέρετε να συνεχίσετε για πολύ. Το πλήρωμα του χρόνου για την κυβέρνησή σας πλησιάζει. Η κυβέρνηση της αριστεράς, της μεγάλης συμπαράταξης της αριστεράς με τον δημοκρατικό κόσμο, με τον προοδευτικό κόσμο, είναι η μόνη ελπίδα, η μόνη λύση σήμερα για τον τόπο. Και θα είναι πραγματικότητα, είτε το θέλετε είτε όχι, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.